Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σα. Ύστερα με την υπαρχόν 35-927-27 του 2018 και 36-37-667-2018 προσπίση τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για τι 31-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7. Συνεδρίας αντίστοιχα, όποιες δύο συνεδρίες δεν διεπιστώθηκε απαρτία. Ξεκινάνε την 13η δημόσια τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του 38-52-2010 και όσο αυτό το νόμο. Παρακαλώ τον κύριο Γραμματέα να πάρει παρουσίαση. Αγγελοπούλου Παναγιώτη Αραπούσα, Αναψόμενος Παναγιώτης Απών, Αυξενής Θεόφιλος Απών, Βρετός Μιχάλης Απών, Βρετός Σπύρος Απών, Γιαμπαρέλος Γιώργιος Απών, Γιανακόπλος Δημήτριος Παρών, Γρηγορέας Παναγιώτης Παρών, Σκαλάκης Γιώργης Παρών, Ευθυμιάδο Μαμίδη Γεωργία Παρούσα. Ζητούνης Ηλίας Παρών, Καρπώνης Οδυσσέας Παρών, Καρχάρας Αναστάσιος Απών, Καρφύρος Σπυρίδος Απών, Κοσμής Παναγιώτης Παρών, Κοσμής Λουίζα Παρούσα, Λαζάρο Ιωάννης Απών, Λαζάρο Βασίλος Απών, Τελειώνας Βοηθιά Πούσα, Μελίδης Δημήτρος Απών, Μουκάνης Παρέκος Απών, Ναυροζήτη Μαρία Παρούσα, Γιώργο Σωτήρο Σαπών, Τσοκολά Νικόλα Σαπών, Μαχαρή Καλά Σαπών, Παλιό Σαντώνη Σαπών, Παδεία Βαγγελία Πούσα. Παλιό Σαντώνη Παρών. Παδεία Βαγγελία Απούσα, Παπαδόπουλο Πολύκαρπο Παρών. Παιδιαλέτη Τέριο Απών, Μημενή Γιώργο Παρών, Μημενή Τρόικα Παρούσα, Μημενέα Παναγιώτη Παρών, Ρωσή Κωνσταντίνο Παρών, Σασαρή Κωνσταντίνο Παρών. Σαξανίδη Ελένη Απούσα, Σιδηρόπουλο Γιώργιο Παρόν, Σταύρο Γιώργιο Παρόν, Σιδηρή Όδο Παρόν, Παλί Σεψάρου Παρόν, Παλίνη Βασίλου Σαπών, Τσάτ Νικόλαο Σαπών, Καλά Σιδηρή Παρόν, Χαριτίδη Μαρία Απούσα, Χιού Αναστάσιο Απών, Χριστοκούλη Σοφία Απούσα, Περιαλή τη Φέριο Παρόν. Παρόντες υπάρχει νόμιμη αμαρτία, ο κύριος Ντούρος Σωτήρης και ο κύριος Αυγουσενίδης Θεόφιλος απουσιάζουν για επαγγελματικούς λόγους, η κυρία Σαξανίδη Ελένη είναι ασθενής, ο κύριος Χίος Αναστάσιος μας έστειλε. Σας ενημερώνω στις 19ης συνεδρίας της 19ης Σεπτεμβρίου 2018 πέρα Τετάρτη θα μπορούσα να παραδεχτώ στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει γνωρίσει για τις 13 και τις 14.30 ώρα για επαγγελματικούς λόγους. Παίρνουμε στα θέματα της μερίσης διάταξης. Πρώτον, έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Α τριμήνων του οικονομικού έτους 2018. Για να κοινώ θα γίνω στο επόμενο. Ο κύριος Ιδρύς Εκολόγου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι η έκθεση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2018 όσον αφορά τα έσοδα. Από το σύνολο των 100.547.879 ευρώ που είναι στο ιστορικό προϋπολογισμό για το πρώτο τρίμηνο, έχουν βεβαιωθεί τα 29.776.762 ευρώ και από αυτά έχουν συμπαρθεί τα 11.820.883 ευρώ. Αυτά όσον αφορά τα έσοδα. Τώρα, όσον αφορά τα έσοδα από το σύνολο του προϋπολογισμού των 100.547.779 ευρώ, έχουν ενταχθεί τα 12.332.142 και έχουν πληρωθεί τα 11.751.164 ευρώ. Θα συνεχίσουμε στο δεύτερο θέμα να υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Στονή. Ερωτήσεις. Πάμε στην ψηφοφορία. Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Ακούσα, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης Απών, Αυξενίδης Θεόφιλος Απών, Βρετός Μιχάλης Απών, Βρετός Σπύρος Απών, Γιαμπαρέλος Γεώργιος Απών, Γιανακόπλος Δημήτριος. Ναι, Γρηγοριάδης Παναγιώτης. Όχι. Δασκαλάκης Γεώργιος. Ναι. Ευθυμιά Μανίδη Γεωργία. Ναι. Ζητούνης Ηλίας. Ναι. Καμπόης Οδυσσέας. Λευκό.
Απόν, Κατσούλος Σπυρίδων. Απόν, Κοσμίνης Παναγιώτης. Όχι. Κοσμίτου Λουίζα. Ναι. Λαζάρο Ιωάννης, Απόν, Λαζάρο Βασίλειος, Απόν, Μιγιώρη Αφροδίτη, Απούσα, Μιχαλίδης Δημήτριος. Απόν, Κάης Μαρίνος, Απόν, Ναυροζήτου Μαρία. Μαρία. Ναυροζήτου Μαρία. Τούτο ο τίτλο από ξαγορά. Να βοηθεί το Μαρία. Ναι. Τούτο ο τίτλο από ξαγορά. Νικόλα από Ορφανίδη Καράλαμπο από Παλίρο Αντώνιο. Ναι. Παντελιά Ευαγγελία. Πούσε Παπαδόπουλο Πολύκαρπο. Ναι. Λευγενή Τέλειο. Λευκό. Πιμενή Γιώργιο. Ναι. Επιμενή Γόλγα. Ναι. Φωγημενέας Παναγιώτης. Ναι. Ρούσος Κωνσταντίνος. Ναι. Σαζαρίδης Κωνσταντίνος. Ναι. Σαξανή Τελένη. Ακούσε. Συνδρόπρος Γιώργιος. Λευκό. Σταύλου Γιώργιος. Ναι. Συνδρίνης Θεόδωρος. Ναι. Τοπαλίδης Εστάδιος. Ναι. Τοπαλινής Βασίλειος. Απόν Τσάξης Νικόλας. Απόν Τσουκαλάς Ιλίας. Ναι. Καρετήρη Μαρία, ακούσα. Χίος Αναστάσιος, ακούω. Χριστοπούλου Σοφία, ακούσα. Ψηφοδέλτιο 67, ναι, 2 όχι και 3 λευκά. Θέμα δεύτερο. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεση των προεκλογικών εισόδων εξόδων Β' Τριμήνου Οικονομικού του 2018. Ο κ. Δούλη. Είναι η διαδικασία για το δεύτερο τρίμηνο του Οικονομικού του 2018. Δεν είναι ένα αφαιρό νούμερο, αλλά είχαμε κάποιε ερωτήσει. Είναι το ίδιο με το πρώτο. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίστηκε συνάδελφοι. Με το όμικρο του ΔΕΛΤΑ έχει καμία σχέση. Και 3 λευκά. Το θέμα 3 και το θέμα 4 αποσύρονται. Θέμα 5. Έτοιμα κάλυψη τριών κενών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά εφαρμογή του άρθρου 82 του νόμου 44-82 του 2017. Η κυρία Κοσμίδου. Κυρία Κοσμίδου, το άρθρο. Άιντε γεια που λέμε. Άιντε γεια. Καλησπέρα κύριε συνάδελφοι και κύριε συνδημότες. Το θέμα αφορά τους υπαλλήλους που είχαν εργαστεί στο Δήμα μας από το 2008-2010 με σύμβαση ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τον άρθρο όμως 82 και το νόμο 44-83-17 ήταν με σύμβαση ορισμένο χρόνο με προσωρινούς πίνακες. Όταν βγήκαν πίνακε μόνιμοι, βγήκαν αναγκαστικά να φύγουν και τώρα με αυτό το νόμο μπορούν να τους ξαναπροσλάβουν λόγω εμπειρίας. Είναι για 3 άτομα πρόκειται. Ψηφίστηκε ζάμπη. Ο κύριος Κοσμίδης Παναγιώτης. Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Λουίζα, κύριε Κοσμίδη, ήθελα να ρωτήσω, οι τρεις υπάλληλοι αυτοί είχαν προσληφθεί, είπατε, το 2000. Το 2008 έως 10 ήταν εργαστοί σύμφωνα. Υπογράψαν σύμβαση ορισμένου δικαίου για χρονικό διάστημα 2 ετών. Ήταν προσωρινοί πίνακες. Και όταν βγήκαν οριστικοί πίνακες, έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι και τώρα που βγήκε ο νόμος 44-37 και το άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 82, ξαναπροσλαμβάνονται. Μα δεν είχαν υπογράψει, σήμαση για 2 χρόνια. Πόσο ο νόμος επανέρχεται, ας πούμε, για να τους πρέπει να προσλάβει. Ένα αυτό και δεύτερον, ποια είναι τα 3 από αυτά που έγιναν στο στάδιο μας. Τα ονόματα δεν μπορούμε να σας πω. Κυρία Κοσμίδου. Τα ονόματα
πώ θα τι προσλάβουν, ρε. Τα άτομα τα έχετε τώρα ή. Ο κύριος Κοσβίτης. Θα ήθελα να προωθήσουμε να δούμε ποια άτομα είναι αυτά. Ποια άτομα είναι. Δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν γίνεται συζήτηση επί αυτού των ατόμων, ένα αυτό και δεύτερον, κρατώ τις αμφιβολίες μας προς την πρόσληψη. Από τη στιγμή που έχουν υπογράψει για δύο χρόνια σύμβαση, έτσι, και έχει λήξει σύμβαση, δεν ξέρω αν είναι και ύστερα μετά, σύμφωνα με το νόμο που αναφέρεται, αν δικαιούται η πρόσληψη. Λοιπόν, αυτά τα άτομα είχαν προσωπικούς πλήρες από μέσω ΑΣΕΠ. Μας επιτρέπει το ΑΣΕΠ να τους πάρει, όταν ήταν το 2008 έως 10. Όταν ήταν όμως οριστική πίνακη, αυτά τα άτομα ήταν εκτός. Τώρα, σύμφωνα με αυτόν τον άρθρο, μπορούμε να προσλάβουμε τα τρία άτομα σύμφωνα με αυτόν τον νόμο. Απλά εμείς μπορούμε να προσλάβουμε τα ίδια άτομα, αλλά λόγω εμπειρίας. Υπάρχει δικαστική απόφαση για αυτά τα άτομα. Εφόσον είναι νόμος. Άλλο είναι νόμος, αλλά υπάρχει δικαστική απόφαση για αυτά τα άτομα. Αν έχουν βγάλει δικαστική απόφαση για να διεκδικήσουν τις θέσεις. Και αν αυτά τα άτομα είναι απαραίτητα στην συνεργασία. Απλά ο λόγος όμως γίνεται επειδή είμαστε ένας δήμος ο οποίος έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους. Έτσι. Και ως προς τα οικονομικά κτλ. Να ξέρουμε πρώτον αν χρειάζονται οι προσλήψεις αυτό και δεύτερον αν γίνονται νόμιμες οι προσλήψεις. Ευχαριστώ τον κύριο Κοσμίδη, κύριο Δήμαρχος. Κύριε συνάδελφοι, η εισήγηση που έρχεται είναι περισσότερο δεν έχετε δει. Είναι πλήρως τελειωμένη για απόψεως και διοίκησης, για απόψεως νομικής κάλυψης και οικονομικής. Έχει τη σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ και δεν αποτελεί επιλογή του ή οδήποτε, ούτε δική μας. Είναι οι επιλαχώντες του τότε διαγωνισμού που είχε γίνει η διαδικασία. Αν το ρίξετε μια ματιά στην εισήγηση, ο νόμος προβλέπει ότι δεν πρέπει να γίνει η εγγραφή αυτή ονομαστική, αλλά να γίνει κατά τον κλάδο που είχαν και ότι καλύπτουν τις πάγιες διαδικασίες του νόμου που επικαλέστηκε η αντιλήμματος, καθώς και ότι έχει την πρόληψη από την οικονομική υπηρεσία για να γίνει δαπάνη. Είναι, έχει ενημερωθεί το ΑΣΕΠ και έχουμε τη σύμφωνη γνώμη και προσυπογράφονται ομοφόνως από την εκδοχή της υπηρεσίας. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο. Ψηφίδιες άνθρωποι, ομόφωνα ως εισήγηση. Θέμα 6. Έκκληση σφαγών 23 κάρτους 07-07-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ατόμου Μερικές Ανάγκες Αλλαγή και ορισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτον, Επιτροπή Αγορών και Αξιολόγηση Προσφορών για τον Διαγωνισμό και δεύτερον, Επιτροπή Παραγραφής για την Αγορά Μεφορείου για την μεταφορά των παιδιών της αλλαγής. Ψηφίδηκε Ζάβη. Ο κύριος Κοσμίδης ερώτησε. Γνωρίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι έχουμε δύο, αν δεν κάνω λάθος, ηλεκτρονικά σε εκκλησία στο πάνω που έχουμε. Μήπως αυτά τα ηλεκτρονικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό είναι η δεσμευτή. Καμία σχέση αυτά δεν έχουν. Είναι αυτό, είναι αυτό. Ευχαριστώ τον κύριο Κοσμίδη. Ο κύριος Βασούκας Ζήπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να μας αναφέρετε και το νόμο. Για να ανακοινωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για δύο λόγους. Ο πρώτος, ο κύριος λόγος, είναι και αυτοί πρέπει να οριστούν οι επιτροπές που θα δημιουργήσουν τον διαγωνισμό. Δηλαδή, η αγορά του αυτοκινήτου δεν θα γίνει από την αλλαγή. Θα γίνει από επιτροπές που έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή. Το δεύτερο είναι ότι στα 16 χρόνια λειτουργία της αλλαγής είναι η μεγαλύτερη διαφορετική διαφορά στην αγορά, δηλαδή, και θεώρησα σκόπιμο να ενημερωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ τον κύριο Καζουκά να μας αναφέρετε μόνο τα ονόματα της Επιτροπής, κύριε Καζουκά. Μπορείτε να τα διαβάσετε. Είναι σαν που φάσατε, δεν θα σου πω το μικρό στο χέρι. Είναι πολλά τα ονόματα,
όχι, ναι. Έτσι και δε. Τι λέμε τώρα. Τα ονόματα της Επιτροπής για το σχολείο που πέσουν, για το αμάξι που πέσουν. Στα αυτή τα λένε τα ονόματα. Όχι, γενικά το δείχνει που είναι για να τα διαβάσει. Κατάλαση Ιωάννη, του Σπίδου Ναμπαλία, Θανασία του Γεωργίου, Κόκκαλη Σαββάκη, του Σταμαντίου. Αναπληρωματικά μέλη. Παραμονιτάκη Αντώνη του Δημητρίου, Χιλετζάνη Δημήτρη του Κωνσταντίνου και Σταυράκη Δημήτρη του Βάιου. Επιτροπή παραγραμμίζει την αγορά εμφορίου με τακτικά μέλη τη Σουνάκη Μαρία του Δημίου, Καρτάρακ, Λόγου Θεοβάνη, Ρουσόπρο Παραγίστα του Αποστόλου, αναπληρωματικά μέλη και Φαλά Σπιδιδούλα του Δημητρίου, Στασινού Μαρία του Γεωργίου, Ούργη Ελεάνα του Ιωάννη. Ψηφίστηκε σαν με. Ομόφωνα. Αφού να λούει, πού να ψηφίσει, να λούει είναι οι άλλοι. Θέμα 7. Θέμα 7. Δωρεάν ή δωρεά παραχώρηση του κύματος Μπάχερ Στάγερ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΙΤΑ ΟΜΙΚΡΟΝ 5982 πυροσβεστικό όχημα του Δήμου μας στην εθελοντική ομάδα της αποστασίας διάσωσης Βαρκώτης. Ψηφίστηκε σε άντε. Ομόφωνα ως εισήγηση. Θέμα 8. Ορισμός μελών μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης του τομή παροχής βασικών αγαθών κοινωνικών πατροπολίων Δήμων Αγανών με κωδικό όμικρον της σίγμα 50-01-330 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020. Στο όνομα του Παρακίνη Βασίλη βάζουμε την κυρία Κανάκη Σοφία. Ψηφίστηκε στα άντρε. Ομόφωνα ως εισήγηση. Θέμα 9. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου δομή παροχής βασικών αγαθών κοινωνικών πατροπολίων Δήμου Αγαρνών της πράξης δομή παροχής βασικών αγαθών κοινωνικών πατροπολίων κοινωνικών φαρμακείων του Δήμου Αγαρνών με κωδικό όμικρον της σίγμα 50-01-33. Ψηφίστηκε στα άντε. Ομόφωνα ως εισήγηση. Θέμα 10. Λήψη απόφαση για την έκθεση του τεχνικού δελτίου έργου προμήθεια τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα φιλότιμο του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητα στην τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντο με τίτλο Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού με ένα το όριο χρηματοδότηση 195.000 ευρώ και κάτω του υπολοιπού ποσού 9.600 από ίδιου πόρου. Σε αυτή τη στιγμή κάποιος να μπορέσει λίγο να μας εξηγήσει αυτή η χώρη γενικά για την καλοσύνη. Ο κύριος Γενικός. Δεν παίζω όταν στην Δημοτικού Συμβουλίου όταν καταθέτουμε τεχνικό δελτίο για το Φιλόδημος 2 ή γενικά για τα προγράμματα Φιλόδημος. Τούτη τη φορά το συγκεκριμένο για τα μηχανήματα περνάει, διότι τα μηχανήματα τα οποία εμείς έχουμε επιλέξει να αγοράσουμε με τη χρηματοδότηση των 195.000 από το Φιλόδημος 2 για μηχανήματα έργου, ξεπερνούν κατά 9.600 το κόστος των μηχανημάτων, το εκτιμόμενο, κατά 9.600 το ποσό των 195.000. Γι' αυτό χρειάζεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ξέρετε όμως ότι εκεί θα δοθούν εκπτώσεις, δεν θα φτάσουμε ποτέ σε τέτοιο ποσό, αλλά το αρχικό εκτιμόμενο ποσό βγαίνει 9.600 συν τις 195 που θα πάρουν. Γι' αυτό ζητάμε την έκθεση. Τα 195 είναι από Φιλόδημος 2, είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ευχαριστούμε τον κύριο Γενικό. Ψηφίστηκε η Ζάβε. Κύριε Βαλιντή, ψηφίσουμε. 21, ναι, ένα λευκό του κυρίου Παιδιαδίτη Στέλιου. Θέμα 11. Λήψη απόφαση για την έκκληση προγραμματική σύμβαση και τον όρο αυτή για το έργο επεμβάσει βελτιωτική οδική ασφάλεια στο δικό δίκτυο τη περιφέρεια οδική συνολικού προπολογισμού 28 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβάνουν τη ΦΠΑ. Ψηφίστηκε Ζάνδη. Ο κύριο Παιδιαδίτη. Thank you.
Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω αν βάσει αυτή τη προγραμματική σύμβαση, αν υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη που αφορά το Δήμο Αγαρινό και τι τμήμα των συνολικών 28 εκατομμυρίων τη περιφέρεια, τι τμήμα περιλαμβάνει το Δήμο, το δικό μας. Κύριε Γενικό, αυτό είναι μια συνολική αφορολογία τη περιφέρεια. Η μελέτη τη περιφέρεια είναι για χρόνου είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, απλώς είναι σε εμάς, όπως για παράδειγμα η Τατοίου που οδηγεί προς Αγίου Μερκούρη, όπως το κομμάτι της Καραμελή που οδηγεί προς Πάτρα κλπ. Συνολικά, αν προσπαθήσει να το αντιστοιχίσει κανείς από τα 28 εκατομμύρια, κάπου 3 εκατομμύρια είναι σε έργα του Δήμου Αγαρινών, βέβαια σε δρόμους που δεν είναι δική μας, είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Όμως χρειάζεται η συνέλεσή μας για την προγραμματική. Κύριε Ζάβη, ομόφωνα όσοι εισήγησε. Θέμα 12. Ο ρυθμός Επιτροπής της παράγραφου 5, άρθρο 186, του νόμου 34/2006. Κύριε Ζάβη. Το Δημοτικό Σύμβουλο, κύριε Δασκαλά Γεώργιο, το Δημοτικό Σύμβουλο κύριε Παλίσσα Αντώνιο και μέλος την κυρία Καρτή Γεωργία και να αναπληρωθεί τον κύριο Λαγκόνη Ιωάννη. Συνήθιζαμε, ομόφωνα ως εισήγηση. 21 ναι, ένα λευκό του κυρίου Περιδέ της Έργη. Θέμα 13. Ο ορισμός επιδρόμης παραγραφής υπηρεσιών από μαγνητικών συγκεκριμένες έκδοσης στο πρακτικό των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2018. Ο κύριος Περιαλής Στέλιος. Μας φέρετε τώρα για το 2018 μόνο. Εγώ να ρωτήσω. Τα προηγούμενα έτη τι γίνεται με το 2016 και το 2017, γιατί κάποιο μας θα ψηφίσουμε απευθείας αυτή τη στιγμή για το 2018. Πρακτικά δηλαδή υπάρχουν έχουν παραλάβει και έχει συσταθεί η Επιτροπή Παραγωγής Πρακτικών για το 2017, για το 2016. Θα σου απαντήσω γιατί το κόμμα για το 2017 είναι συμπεριφορά μέσα για το σακούδι για το 2017. Για το 2016 μπορώ να σου απαντήσω. Για το 2017 θα το πάρουν τα η συνήθεια επιτροπή θα πάρουν την απομονητοφόρηση. Ψηφίστε κύριε Στράβη. Δημητρακόπουλος Θεόδωρος, Σπανάκης Αντώνιος και Κατερίνη Φυτά. Ψηφίστε κύριε Στράβη. Ομόφωνος εισήγηση. 21 ναι, ένα λευκό του κύριου Περιέλη της Ρέγιου. Στέμα 14, αποσύρεται. Θέμα 15. Λήψη απόφαση για την αμοιβή του δικαιού του κυβέρνου πέμπτου του κυβερνού Σελέκου που προσούν το 16.283,84 ευρώ πλέον του ΠΙΑ για τις παραστάσεις δικαστήρια σύμφωνα με την υπαρκούα 292 κάθε 26.6.2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής περιορισμού αυτού. Ο κύριος Περιέτης Τέλειος. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη αμοιβή, που δεν ξέρω, δεν θα διαψεύσετε να μην επιβεβαιώσετε, υπάρχει αντιφρά υποψία ότι καλούμαστε κατόπιν παροχή των υπηρεσιών να εγκρίνουμε την αμοιβή. Κύριε Δουλίτσι. Δεν έχετε, κύριε Αντιδήμαρχε, ενδείξεις. Στο ελληνικό αφήκα να δεν γνωρίζω.
ΣΥΡΙΖΑ, 21 ναι, 1 κατά του κ. Πεδιαίου Σέριο. 20 ναι, κύριο Καπόλιο Λυσέα και του κ. Πεδιαίου Σέριο. Πού είναι οι 20, πού είναι οι 20. Κύριε Σέραντη, πέραστε μέσα για την ψηφοφορία. Κύριε Σέραντη. Κύριε Σέραντη, περάστε λίγο μέσα. Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Ατούσα, αφού ξεκίνησε αναγνωστό του Παναγιώτη Σαπών. Αφού ξεκίνησε όχι, Σαπών, Λετός Μιχάλης, Σαπών. Βρετός Μιχάλης Σαπών, Βρετός Σπύρος Σαπών, για παράδειγμα Γιώργος Σαπών, για να κόμπρος Δημήτριος. Ναι. Γρηγοριάς Παναγιώτης. Σαπών. Δασκαλάκης Γιώργος. Κύριε συνάδελφε, περάστε λίγο μέσα. Κύριε συνάδελφε. Θέμα 17.
μερική ανάγνωση ήμιν της παρελθόν 276 κάτω του 10 και του 2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποκατάσταση ιδιοκτησίας και την δημιουργία υποχρέωσης αποζημίωσης για την ιδιοκτησία ΚΑΑ 28-10-11 και οικοδομικό τετράγωνο ΚΑΧ ΓΑΜΑ 15-27 στην περιοχή Ναθέα Α. Ο κύριος Περιανής Τέλης. Κύριε Πρόεδρε, αναζήτησα στην εισήγηση, βρήκα μόνο απόφαση του κ. Ζωής και έχω βρει απόφαση της Επιτροπής Προταξίας. Αυτά τα θέματα δεν ήθελε να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να έχει νομοθετήσει η Επιτροπή Προταξίας. Εγώ δεν μπορώ να το ψηφίσω αν δεν ξέρω να κάνω στις Επιτροπές Προταξίας. Κύριε Κασιάκης. Πάμε στην ψηφοφορία. Αγγελοφού Παναγιώτα Ακούσα, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης Σαπών, Αποσχεγίτης Δόφνος, Απών, Βρετός Μιγάλης Σαπών, Βρετός Σπύρος Σαπών, Διαμαράς Γεωργίου Σαπών, Γιανακόπος Δημήτρης, ναι, Γρηγοριάς Παναγιώτης Απών, Δασκαλάκης Γεώργιος, ναι, Ευθυμιά του Μανίδη Γεωργία, ναι, Ζητούνης Ηλίας, Ζητούνης Ηλίας. Κύριε συνάδελφε, δεν συνεχίζουμε έτσι. Παρακαλώ, περάστε μέσα. Ζητούν της Ηλίας Απόλ. Κακό της Οδυσσέας. Όχι. Κατάνας Αναστάσιος Απόλ. Κατσούδος Πυρίδων. Απόλ. Κοσμίδης Παναγιώτης Απόλ. Κοσμίδου Λουίζα. Ναι. Λαζάρου Ιωάννης Απόλ. Λαζάρου Βασίλειος Απόλ. Η Γιώργα Πρωτοδίτη Ακούσα, η Γαλλίδη Δημήτρη Σαπών, ο Κάι Μαρίνα Σαπών, να ρωτήσει την Παλία. Ναι. Τούρο Σωτήριο Σαπών, Ξαγόρα Τζικόλα Σαπών, Προφανή Σαράδαπο Σαπών, Παλιούρα Αντώνιο Σαπών, Παντελιά Ευαγγελία Ακούσα, Παπαδόπουλο Πολύκαρπο. Ναι. Περιανή Σέλιο, όχι. Πεμενίδη Γιώργιο, ναι. Πεμενίδη Όλγα, Ακούσα, Πολυμενέας Παναγιώτης, ναι. Ρούσος Κωνσταντίνος, ναι. Σασαλίδης Κωνσταντίνος, ναι. Σασαλίδη Ελένη, Ακούσα. Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Απόλ. Σταύρου Γεώργιος, ναι. Σιδηγίνης Θεόδωρος, Σιδηγίνης Θεόδωρος, ναι. Το Παλίδης Εστάδιος, Απόλ. Το Παλιανής Βασίλειος, Απόν, Τσάτσι και Κόλλος, Απόν. Τσουκαλάς Ιλιάς, ναι. Καραντίν Μαρία, Ακούσα. Κύριος Αναστάσιος, Απόν. Χριστοφούλου Σοφία, Ακούσα. Ζητούνης Ιλιάς, ψηφίζεται κύριε Στράβη, ομόφωνα ως εισήγηση.
Θέμα 19. Παρακόρηση και ερωτήσετε στάνουν σαν μέα κύριο Κοπαλά Κωνσταντίνο. Δεν αποχώρησε. Δεν έχει αποχώρηση. Θέμα 19. Χαρακώσεις και ερωτήσεις αμέας, στάτους αμέας, κύριο Κοπαλά Κωνσταντίνου. Ψηφίδη Ισνάδη, ομόφανος εισήγηση. Θέμα 20. Παρακώρησης και ερωτήσεις θες στάτους αμέα, κύριο Κουτσουμπέλη Γεωργίου. Ψηφίδη Ισνάδη, ομόφανος εισήγηση. Θέμα 21. Παρακώρησης και ερωτήσεις θες στάτους αμέα, Μιχαέλα Καφά, μητέρα Ανηλίκου Διούχου, Βεντζοβίτη Γεωργία. Ψηφίστη κύριε Σλάβη, ομόφωνα ως εισήγηση, προσθέτει κυρία Χριστοπούλου Σοφία. Θέμα 22. Τοποθέτηση πινακίδας σήμασης. Τι 40 και φορτηγάνω 3,5 τόνο στην οδό, ηλέκτρας πρώην τράκης στην περιοχή Αγγλέζα. Ψηφίστη κύριε Σλάβη, ομόφωνα ως εισήγηση. Θέμα 24. Θέμα 23. Σύμφωνη γνώμη σχετικά με τις προτάσεις του κυρίου Πίλου Τάβερ προσώπου της εταιρείας Μετρινέως και λήψης σχετικής απόφασης. Το θέμα 23 αποσύρεται. Θέμα 24. Έκριση απολογισμού οικονομικών του 2017 1η-1η-2017 στην Ταμία 12η-2017 του Μητρικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Επένδυσης Δήμου Αγανών. Ψηφίστηκε η Ισλάβη. Ομόφωνα ως εισήγηση. Θέμα 25. Έκριση απολογισμού οικονομικών του 2017 1η-1η-2017 στην Ταμία 12η-2017 του Μητρικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Επένδυσης Δήμου Αγανών. Ψηφίστηκε η Ισλάβη. Ο κύριος Περδιαλίτης, ο κύριος Κοσμίδης ερώτηση. Αγγελοπούλου Παναγιώτα, ακούσα, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης Σαπών, Αποξενίδης Θεόφιλος Σαπών, Βρετός Μιχάλης Σαπών, Βρετός Σπύρος Σαπών, Διαμαρέως Γιώργος Σαπών, Γιανακόπουλος Δημήτριος, ναι. Γρηγοριάς Παναγιώτης Σαπών. Δασκαλάκης Γιώργιος. Δασκαλάκης Γιώργιος. Απόν. Ευθυμιάδη Μαρία Γεωργιά. Ναι. Ζητούλης Ηλίας. Ναι. Καγκόης Οδυσσέας. Ναι. Κατάλας Αναστάσιος Απόν. Κατσούδος Σπυρίδων Απόν. Κοσμής Παναγιώτης. Παρόν. Λευκό. Κοσμίδου Λουίζα, ναι. Λαζάρο Ιωάννης, από Λαζάρο Βασίλος, από Μιλιώνη Αφροδίτη, ακούσα. Μιχαλή Δημήτρης, από Μουκάης Παρένας, από Αρουζή Μαρία, ναι. Δούρος Σωτήρης, από Ξαγοράδης Νικόλας, από Παρπακής Καλάδαβας, από Παλιούρας Αντώνιος, από Παντελία Ευαγγελία, ακούσα. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, ναι. Περδιαλίτης Στέλιος, Περιμένεις Ιώδιος, ναι. Περιμένει Λόγα, ακούσα. Περιμένεις Παναγιώτης, ναι. Ρούσος Κωνσταντίνος, ναι. Σας αρέσει Κωνσταντίνος. Ναι. Σας αρέσει Λένια, ακούσα. Σιδηρόπος Ιώδιος, ναι. Σταύρο Ιώδιος, ναι. Συνέχεις Ιώδιος, ναι. Το παλιτής Εστάδιος, ναι. Ναι, στο Παλιανίδη Βασίλειος, Απόρ. Τσάτσι Νικόλας, Απόρ. Τσουκαλάς Ηλίας, ναι. Καλυτή Μαρία, ακούσα. Κύριος Αναστάσιος, Απόρ. Χριστοπούλου Σοφία, ναι. Δασκαλάκης Γιώργιος, ναι. Πρόεδρε,
18 υπέρ, 1 κατά, 1 λευκό και 1 παρόν. 18 υπέρ, 1 λευκό και 1 παρόν. Θέμα 26. Αίτηση της ενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, συνολικού ποσού 587.760 ευρώ και της διαδικασίας εκτέλεσής τους. Ψηφίδης Νάδη. Ο κύριος Κοσμίδης. Το 27 είμαστε... 26. Θέμα 26. Ο κύριος Κοσμίδης έχει το λόγο. Ψηφίδη Γης Νάρδη. Ομόφωνα σε εισήγηση. Θέμα 27. Αίτηση της ενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια των Δήμων για τις ανάγκες των οπτικών προσώπων του Δήμου και φρέσκου πύρου γάλακτος για το εργατοπαγικό προσωπικό του Δήμου σε ενεργού ποσό 634.289,22 ευρώ και τις διαδικασίες εκτέλεσής τους. Κυρία Χριστοπούλου Σοφία. Να μας εξηγήσει κάποιος τη διαδικασία εκτέλεσης. Ο κύριος Δασκαλάκης. Στο θέμα 27. Κύριε Ζητώνης. Ο κύριος Ζητώνης έχει το λόγο. Ο κύριος Ζητώνης έχει το λόγο. Στην εισήγηση γράφονται ακριβώς οι κωδικοί για το κάθε νομικό πρόσωπο, είναι οι ανάγκες για το γάλα, για τα τρόφιμα, για τα νομικά πρόσωπα και για το γάλα και για το προσωπικό του Δήμου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες διαφορές υπάρχουν συγκεκριμένες. Παρακαλώ, κατέστε λίγο κάτω. Ο κύριος του έχει τον λόγο. Ευθυμιά του Μανίνη Γεωργία. Ναι. Ζητούν συνέχεια.
Ναι, κακό έτσι οδυσσέας. Όχι. Κατάλλας Αστάσιος, Ζαγκών, Κατσούρος Πυρίδων, Ζαγκών. Κοσμίδης Παραγιώτης. Όχι. Κοσμίδη Λουίζα. Ναι. Λαζάρου Ιωάννης, Ζαγκών. Λαζάρου Βασίλειος, Ζαγκών. Μιγιώνα Ευρωδίτη, ακούσα. Μιγαλίτσι Δίτριος, Ζαγκών. Λουκάης Μαρίνος, Ζαγκών. Λαροζίν Μαρία. Λαροζίν Μαρία. Ναι. Τώρα στο τέλειο, Σαπών, Ξαγοράνος Νικόλαος, Σαπών, Ορφανής Καράλαβος, Σαπών, Παλιούρας Αθόνιος, Σαπών, Παντελιά Ευαγγελία, Ακούσα, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, ναι, Περιαλίτης Σέργιος, Λευκό, Πιμενίδης Γιώργιος, ναι, Πιμενίδη Όλγα, ναι, ο Ιμενέας Παναγέννης, ναι, Ρούσας Κωνσταντίνος, ναι. Σασανίδης Κωνσταντίνος, ναι. Σασανίδη Λεανιάκος. Συντηρόπος Γιώργιος. Όχι, το αποξέρανε. Σταύρου Γιώργιος. Ναι. Συντηρήνης Θεόδωρος. Ναι. Το Παλίνης Εστάθειος. Ναι. Το Παλίνης Βασίλειος Σαρκών. Τσάς Νικόλας Σαρκών. Τσουκαλάς Ιλίας. Ναι. Καρδί Μαρία, ακούσα. Κύριος Αναστάσιος Σαφόρ, Χριστοβούλου Σοφία. Όχι, Παλιός Αντώνιος. Παλιός Αντώνιος, ναι. Υπέρ, 3 κατά, 1 λεπτό. Θέμα